Λοιπόν, μετά από τη διακοπή των 15 ημερών ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα, η δεύτερη αγωνιστική. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ήταν μια νίκη αυτοπεποίθησης για τη συνέχεια, η νίκη που κάναμε εναντίον του Ατρομήτου. Ήταν ένα βήμα, μικρό μεν, αλλά ένα πολύ καλό βήμα όσον αφορά τη συνέχεια τη δικιά μας για την επίτευξη των στόχων. Όλες αυτές τις 15 μέρες στον βαθμό μπορούσαμε και είχαμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί πάλι είχαμε κάποιες ελλείψεις. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορούν οι ποδοσφαιριστές μας να συνεργάζονται, άρα μπήκαμε στη διαδικασία των συνεργασιών για να μπορέσουμε έτσι να συνεργάζονται και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό, να αρχίσουν να γνωρίζονται περισσότερο για να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε την ομάδα με την καθαρή έννοια της ομάδας, αυτό που θέλουμε και στη λειτουργία της, στην αμυντική και στην επιθετική, οπότε να βρούμε και μια ισορροπία. Έχουν κάνει τεράστια προσπάθεια από τις 15 μέρες, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Ήρθαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές από τις εθνικές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα πρόβλημα τραυματισμού, αυτό είναι το αισιόδοξο και είναι όλοι τιμοπόλεμοι. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια, είναι έτοιμοι να προσφέρουν, αφοσιωμένοι στην ομάδα. Θέλει και αυτό λίγο χρόνο και οι ενέργειες που απαιτούνται, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε και το ομαδικό πνεύμα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασικό, ναι, μένει οι προσωπικές επιδιώξεις, αλλά πρέπει όλα αυτά πρέπει να περνάνε μέσα από τον ομαδικό στόχο και να είναι κοινός ο σκοπός αυτών των ποδοσφαιριστών. Άρα πρέπει να υπάρχει συλλογική αφοσίωση. Δουλεύοντας πάνω στις αδυναμίες που εντοπίσαμε και μέσα από τη διαδικασία των φιλικών και από τις πρώτες αγωνιστικές και προσπαθώντας να δώσουμε και μια ταυτότητα στην ομάδα, μπαίνουμε αισίως στην τελική ευθεία για το επόμενο παιχνίδι, που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας, είναι το δεύτερο συνεχόμενο στην έδρα μας. Πρέπει να δείξουμε περισσότερο πάθος από την προηγούμενη φορά, πρέπει να κάνουμε περισσότερες ευκαιρίες από την προηγούμενη φορά, πρέπει να μην κινδυνεύουμε όπως κινδυνεύσαμε την προηγούμενη φορά στις 2-3 ατομικές ενέργειες, άρα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Έχουμε δουλέψει, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτοιμοι να προσφέρουν. Είναι μια απέναντι σε μια καλή ομάδα. Μια ομάδα που την πρώτη αγωνιστική ήταν καλή, θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι περισσότερο. Είναι μια ομάδα που βασίζεται στη δύναμη και στη ταχύτητα. Και εμείς όμως πρέπει να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι έτσι ώστε να πάρουμε τους 3 πόντους και να συνεχίσουμε με περισσότερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτά. Coach, τι περιμένετε να δείτε βελτιωμένο σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας την Κυριακή? Ναι. Και με βάση τις προπονήσεις. Αυτό που είπα και πριν είναι συνεργασίες. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αφού αργήσαμε να εντάξουμε τους παίκτες, είναι να αρχίσουν να συνεργάζονται. Είτε όταν λέμε στο αμυντικό κομμάτι, είτε στο επιθετικό. Άρα, αυτό που κερδίσαμε είναι ο χρόνος αυτός, ήταν πολύτιμος ο χρόνος αυτός, έτσι ώστε να γνωριστούν οι ποδοσφαιριστές μας, εννοώ αγωνιστικά, και για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη απόδοση στο επόμενο παιχνίδι. Η Καβάλα είναι μια ομάδα που θα είναι τελείως διαφορετική από αυτό που παρουσίασε στην πρεμιέρα. Θα έχει 3-4 παίκτες ποιοτικούς, δυνατούς, αυτό σου προβληματίζει. Και τι περιμένετε από την Καβάλα? Είπα ότι θα έχει δύναμη, υπάρχει ταχύτητα στο παιχνίδι της και έχει τη δύναμη και πάθος. Φυσικά υπάρχει το Χ, ο άγνωστος παράγοντας Χ, ο οποίος δεν μπορούμε να ξέρουμε τους ποδοσφαιριστές και εσύ τι κατάσταση είναι. Δεν τους έχουμε δει να αγωνίζονται, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει μας αυτή τη στιγμή είναι πώς θα παρουσιαστεί η δικιά μας ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός από τις συνεργασίες, τι άλλο έτσι πιο πολύ αγωνιστικά έχετε επισημάνει, στο οποίο χρειάζεται βελτίωση ομάδα που πρέπει να δώσουμε πιο μεγάλη στήριξη? Τι άλλο εκτός από τις συνεργασίες? Ναι, μα οι συνεργασίες είναι το Α και το Ω. Οι δεξιότητες των ποδοσφαιριστών είναι δεδομένες. Έχουμε δεξιότητες. Ότι προσπαθούμε μέσα αυτή τη συγκριματικότητα των δεξιοτήτων αυτών των ποδοσφαιριστών να το περάσουμε μέσα από τα παιχνίδια. Με μια ομάδα προσπαθεί να δουλέψει ισορροπημένα και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Δεν είναι ούτε το αμυντικό το οποίο πρέπει να το αφήσουμε απ' έξω, ούτε το επιθετικό. Εμείς προσπαθούμε να μπούμε και στις δύο λειτουργίες αυτές του ποδοσφαίρου να είμαστε καλύτεροι και κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα. Κάναμε ένα μικρό βήμα, το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό. Η εμφάνιση σε γενικές γραμμές με τα συμπλήν του τέτοιου μας αφήνει ευχαριστημένους σε γενικές γραμμές. Αξιολογούμε τις εμφανίσεις, η απόδοση αξιολογείται, είναι ένα μέτρο το οποίο
Εμείς πώς μετράμε την απόδοση, μετρώντας τις συνεργασίες που γίνονται σε όλα τα κομμάτια στα μέρη του γηπέδου. Άρα από αυτό το δεδομένο προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Αυτό γίνεται μέσα από σκληρή δουλειά, θέλει υπομονή. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που έχει ένα σύνολο παιχτών και να το αξιοποιήσουμε ώστε να γίνει μια ομάδα που να παίζει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο. Αυτό όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά, υπομονή. Θα περάσουν απογοητεύσεις, επιτυχίες, αποτυχίες, ενθουσιασμός. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να αξιολογούμε ό,τι γίνεται καλά και να το βελτιώνουμε. Και ατομικά και ομαδικά. Coach, πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, είχατε πει ότι να κερδίσουμε το μάτσο με τον Ατρόμητο, να αγοράσουμε τον χρόνο και στο παιχνίδι με την Καβάλα θα είμαστε έτοιμοι. Νιώθεις ότι πλέον η ομάδα είναι στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, εσύ θέλει και άλλο χρόνο? Είμαστε περισσότερο έτοιμοι από την προηγούμενη φορά. Κάθε αγωνιστική που θα πούμε θα γίνεται ακόμα καλύτερη ομάδα, λόγω ότι θα αρχίσουν να γνωρίζονται αυτοί οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Όσο περισσότερες προπονήσεις κάνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, τόσο καλύτερα και για μένα, για να μπορώ να επιλέγω και τις ανάλογες τακτικές και σχήματα για να μπορέσω να αξιοποιήσω όλο το έμψυχο δυναμικό. Είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη φορά. Όχι στο ιδανικό, αλλά έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Μια εικόνα για τις τακτικές σχήματα που είναι μια αλλαγή. Όλα να τα περιμένετε. Εμάς μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε τους ποδοσφαιριστές αυτούς. Δεν μένουμε σε σχήματα, το έχουμε ξαναπεί. Μας ενδιαφέρει να τους αξιοποιήσουμε, να πάρουμε το 100% για να μπορέσουμε να πάρουμε και το αποτέλεσμα. Μας ενδιαφέρει αν μπορούμε να συνδυάζουμε και την καλή μας απόδοση. Και όταν λέω καλή απόδοση, εννοώ απλά λόγια. Και να μην κινδυνεύεις αμυντικά και επιθετικά να προσπαθείς να παράγεις ευκαιρίες για να αυξήσεις πιθανότητα να κερδίσεις το παιχνίδι. Και μας ενδιαφέρει μέσα να αξιοποιήσουμε όλο το έμψυχο δυναμικό που ανήκει στην ομάδα. Ο Γκέρελ, που είναι ένα καυτό όνομα, σε τι βαθμό έχει βγει κασίδι? Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλο το 15 μέρο τη διακοπή. Ναι, αυτό ήταν ένα μείον. Όμως είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, γνωρίζει πολύ καλύτερα το σώμα του, τον οργανισμό του. Έχουμε και την αυριανή προπόνηση. Θα έχουμε και μια συζήτηση μαζί του, γιατί αυτό γνωρίζει περισσότερο τον οργανισμό του τόσα χρόνια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όμως που έχει έρθει με διάθεση και κίνητρο και αυτό φαίνεται να βοηθήσει την ομάδα και θέλει να παίξει. Είδατε, ήρθε μετά από μία μέρα, παίξε και μπήκε και στο φιλικό παιχνίδι χωρίς να έχει τις προπονήσεις αυτές που. Τις αγωνιστικές με μπάλα. Όσον αφορά την 11η, έχετε κατασταλάξει ποια θα είναι? Πάντα έχω ένα σχεδιασμό από την πρώτη μέρα, από την αμέσως επόμενη μέρα. Συν πλην αλλάζουν κάποιοι παίκτες, κάποιες θέσεις. Μπορεί να αλλάξει και λίγο, αλλά οι αρχές όσον αφορά την αμυντική μεθοδολογία και την επιθετική είναι ίδιες. Ανεξαρτήτως τακτικής που θα ακολουθήσουμε. Αλλάζουν μόνο κάποια άλλα δεδομένα. Αυτό όμως που μας απασχολεί μας αυτή τη στιγμή μας χαροποιεί είναι ότι έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή μας και αυτό είναι βασικό. Μην ξεχνάτε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι βοηθήσανε και 14 ποδοσφαιριστές για να γίνει μια μεγάλη νίκη. Για ένα προπονητή λένε ότι όταν έχει πολλούς παίκτες, δηλαδή 18 παίκτες εσάς ουσίως, είναι δύσκολο το να κάνει την επιλογή της δεκάδας. Είναι πρόβλημα. Για εσάς, με δεδομένο ότι αυτή την περίοδο έχετε 18 εσάς, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να βγάλετε μια δεκάδα? Θέλετε να κρατήσετε τις ισορροπίες. Ναι, υπηρετούμε μια ομάδα που έχει τεράστια δυναμική και τεράστιες απαιτήσεις. Είναι προτιμότερο να διαχειρίζεσαι υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές παρά μέτρους. Και να έχεις προβλήματα και συγκρούσεις με μέτρους ποδοσφαιριστές παρά με υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι έτοιμα ειλικρινά να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ποδοσφαιριστές για να μπορούν να καταθέτουν το 100% μας στον αγωνιστικό χώρο. Ανάλογα με την τακτική, το σχηματισμό είναι τη φιλοσοφία της ομάδας κάθε φορά που αντιμετωπίζει ένα παιχνίδι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν περάσει από όλα τα στάδια, ήταν και βασικοί στην ομάδα τους και αναπληρωματικοί, είναι καλές προσωπικότητες. Φυσικά θα υπάρχουν και συγκρούσεις, υπάρχουν και χαρές, αλλά και μέσα από κάποιες συγκρούσεις, αλλά που δεν υπάρχουν, είναι άριστα τα αποτελέσματα, μην βγάζουμε θέματα από το μη τέτοιο. Γίνονται και δημιουργικές λύσεις. Υπάρχουν δημιουργικές λύσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή και αυτό που τονίζουμε με τους ποδοσφαιριστές είναι να είναι έτοιμοι, όπως έγινε την προηγούμενη φορά, όλοι και οι 14 να αφοσιωθούν σε ένα κοινό σκοπό και σε ένα κοινό στόχο, να παίξει η ομάδα καλό ποδόσφαιρο φέτος και να παίρνει και αποτελέσματα. Κόουτς, σας προβλημάτισε το γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο
χωρίς ουσιαστικά να έχουμε μεγάλη πίεση. Άρα κάθομαι και εγώ χαλαρά. δεν μου λες να κάτσω χαλαρά. Φεύγεις χωρίς να με ενημερώνεις. Λοιπόν, είμαστε και ραδιοφωνικά που λέμε. Σε προβλημάτισε το γεγονός ότι βρήκαμε ευκαιρίες χωρίς μεγάλη πίεση στο προηγούμενο με τον Ατρόμητο. Ότι αμυντικά δεχτήκαμε κάποιες ευκαιρίες από τον αντίπαλό μας. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι κάποιες ατομικές ενέργειες οι οποίες δεν τις χειριστήκαμε έτσι όπως έπρεπε. Δεν ήταν κάποιες ομαδικές ενέργειες που μας ευνηδίασαν. Επιλύονται δηλαδή αυτά τα προβλήματα. Ναι, επιλύονται. Δεν είναι φάσεις οι οποίες έδειξε αδυναμή ομάδα. Έγινε λάθος εκτίμηση σε κάποιες δύο-τρεις φάσεις. Δύο φάσεις βασικά για μένα. Μία έγινε από το κέντρο. Που έγινε κακή εκτίμηση και δεν δόθηκε η ανάλογη λύση. Δεν με προβληματίζει γιατί δεν έγιναν φάσεις. Είδαμε ότι είχαμε κατοχή μπάλας, αυτό ήταν ένα ευχάριστο γεγονός για μας. Δεν είχαμε όμως τη δυνατότητα να παράγουμε ευκαιρίες. Αυτό είναι ένα άλλο βήμα το οποίο έχουμε δουλέψει 15 μέρες για να το παρουσιάσουμε. Εκτός του Γκέριμα, αρκετά πίσω φαινόταν ότι ήταν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Τάλο, ο οποίος έβγαλε 90 λεπτά με τα τρίκαλα. Στο φιλικό, ο Κανόμπιο, ο οποίος έβγαλε 80. Ο Μακίνο, ο οποίος και αυτός έχει βγάλει λεπτά. Είναι πλέον οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές στην περίοδο που μπορείτε να πείτε ότι ναι, θα τους ξεκινήσω και ξέρω ότι αντέχουν 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Ναι, έτοιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί. Είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο 100% όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τις απολύσεις των παιχτών κάποια αναγκούλα που υπάρχει. Ναι, η εθνική είναι η ομάδα μας. Η εθνική είναι η ομάδα μας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να περιβάλλει εμπιστοσύνη στον νέο προπονητή, έτσι, να μην υπάρχουν εγωισμοί και συμφέροντα ατομικά και να όλα να είναι στο συλλογικό τέτοιο, γιατί εκπροσωπούν την πατρίδα μας και τη χώρα μας. Οπότε όλα, ό,τι προσωπική επιδίωξη υπάρχει, πρέπει να είναι μόνο στο συμφέρον της χώρας και τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια ενός νέου προπονητή που ήρθε στην ομάδα, που είναι γνωστός. Γιατί βλέπουμε κάποιες αποχωρήσεις προσφεριστών, ο Μανατίδης, ο Κυριάκος, ο Γκέκας, προχθές, κάποιοι φημολογούνται άλλοι. Αυτό όλο το γεγονός που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει. Υπεύθυνοι είναι άλλοι και έχουν τα δικά τους. Έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Εμείς τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας καταστάσεις εδώ και να έχουμε την ευκαιρία και τη φώτιση του Θεού.